Στέργιο, εκεί στην Ολλανδία τι γίνεται, ρε φίλε? Γιατί εδώ μου περιγράφουν φοβερά πράγματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Εδώ στην Ολλανδία τελείωσε η προπόνηση. Α, πριν από λίγο. Ναι. Μουντός είναι ο καιρός. Καλή θερμοκρασία. 18-19. Μια χαρά. Ο τυπικός ολλανδικός καιρός που αγαπάμε όλα αυτά τα χρόνια. Όπου χαμός γίνεται. Δεν έχουμε... Χαμός γίνεται. Αυτή τη στιγμή στην εξωτική Καλαμαριά γίνεται ο χαμός. Εδώ στο κέντρο, παιδιά, λες και είμαστε σε άλλη πόλη. Τίποτα. Προς το παρόν, έρχεται και εκεί. Και στη Βόλβη, Λαγκαδά, εκεί στον δρόμο, να προσέχετε όλοι, γίνεται. Περιγίνει πολύ νερό. Πολύ νερό. Τώρα, ξαφνικό είναι αυτό. Αν και μας είχαν προειδοποιήσει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Τι γίνεται, Νεστέριο, τι δουλειά έχεις φέτος στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ε? Τι χαμός γίνεται? Τι τυχερός που είσαι. Είναι, άλλος το λέει ο νόμος του Μέρφη, άλλος το λέει καντεμιά, άλλος το λέει. Εντάξει, γενικότερα όσο καλά πήγε την πρώτη εβδομάδα, η δεύτερη είχε πολλά επεισόδια. Στέργιο, να ξέρεις ότι μετά από αυτό το φετινό, και επειδή είμαι στη σκέψη τα τελευταία χρόνια κυρίως και σέρνω κιόλας πάρα πολύ, του χρόνου θα είμαστε μαζί πάνω. Αυτό και είναι τέλειο. Να είμαστε, αυτό και είναι τέλειο. Ναι, να μπουν και σε μια τάξη μερικά πράγματα εκεί πέρα, να πούμε. Αλλά θα είμαστε μαζί. Άντε. Θα είμαστε μαζί, γιατί τώρα το είπα μία, το είπα δύο, το είπα τρεις. Μετά από αυτό όλο το σκηνικό που γίνεται και μου περιγράφεις, πέρα από τις ωραίες φάσεις που βλέπεις εκεί από κοντά τους παίκτες, την προπόνηση, τον προπονητή κτλ. Που τα γουστάρω πάρα πολύ εγώ αυτά. Λοιπόν, εντάξει, μετά από όλα αυτά τα σκηνικά, δεν ήταν η τελευταία χρονιά που απουσιάζω. Θα έρθω. Ελπίζω να το εννοείς σοβαρά και όχι τώρα έτσι να κάνουμε πλάκα. Το εννοώ πολύ σοβαρά. Πραγματικά. Λέω, πολύ σοβαρά. Θα σου αρέσει πάρα πολύ και τα φιλικά και οι προπονήσεις και όλα αυτά που γίνονται φυσικά στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Και φυσικά έχει φοβερά μέρη, είτε να πάρεις το ποδήλατο, το αυτοκίνητο, με τα πόδια είναι. Γι' αυτό θα ερεμήσει το κεφάλι σου 15 μέρες. Γι' αυτό θα έρθω, γιατί γίνονται και διαδρομές με ποδήλατο. Θα ερεμήσει το κεφάλι σου. Εννοείται, με αμαρτυρία. Βέβαια, για σένα δεν θα είναι, να σου πω, δεν θα είναι το οδήγημα απόλαυση, γιατί. Σε πολλές ζώνες εδώ στο Appleton και σε όλες τις περιοχές της Ολλανδίας το όριο είναι 30, δηλαδή πραγματικά είναι ένα μαρτύριο. Και εδώ κανονικά και πλέον είναι 30 στην πόλη. Πλέον έχουν αντικατασταθεί πολλές πινακίδες να προσέχουν οι οδηγοί, γιατί γενικότερα είναι 30 πλέον το όριο ταχύτητας της πόλης. Εδώ όμως η διαφορά είναι, Γιώργο, ότι αν πας με 40, παίζεις κορώνα γράμματα να σου έρθει ένας λογαριασμός στο σπίτι, ξέρω εγώ, 50, 100, 120 ευρώ. Εννοείται, το ξέρω. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Το ξέρω. Και όλα τα αυτοκίνητα πλέον έχουν πολύ καλά ηλεκτρονικά συστήματα. Στην Ολλανδία συνδέονται όλα με GPS και ξαφνικά βλέπεις το ταπλό σου σε πέραση στο όριο ταχύτητας. Καλύτερη να είναι 50. Νιώθεις ότι είσαι σε καμιά πίστα του Jeep, του Grand Prix, αλλά... Κατά τα άλλα, okay, το ξαναλέω, όταν με το καλό φτάσει το άλλο καλοκαίρι, αν το αποφασίσεις, μόνο χαμένος θα βγεις. Ναι. Πάντως έχουμε δει και άλλες προετοιμασίες του ΠΑΟΚ. Έχουμε δει τον Παύλο Γκαρσία να σηκώνεται το βράδυ και να φέγει το ξενοδοχείο. Έχουμε δει μια πολύ ωραία 15ήμερη εκδρομή με προποντή τον Στανόγεβιτς. Έχουμε δει σκηνικά πολλά. Ποιος ήταν τότε με τον Παύλο Γκαρσία, ο Ιταλό, όχι Μπερέτα, πώς τον λέγανε τότε? Ναι. Μπερέτα. Ο Μάριο Περέτα, ναι. Πω ρε φίλε. Άλλος ένας που δεν μακροημέρευσε. Ο οποίος τα μεσημέρια κατέβαινε στην πισίνα, έτσι, ο προπονητής. Έπαιρνε χαλάρωνε εκεί, πισινάτος. Γιατί κακό. Όχι βέβαια, μια χαρά. Ωραίος Ιταλός. Ήταν ωραία εκείνη η προετοιμασία με τον Παύλο Γκαρσία γύρω στις 12, μία τα μεσάνυχτα, δεν θυμάμαι. Τσαντούλα στον ώμο. Και θέλω να φύγω. Πού να πάω τώρα, βραδιάτικα. Φεύγω. Και στην επόμενη προετοιμασία ή όχι, επειδή έγινε μια φασαρία άσχετη με το ποδόσφαιρο, πάλι στο ξενοδοχείο του ΠΑΟΚ, θα πηγαίναμε τον Γκαρσία με τσάντα στο λόμπι. Το μυαλό πήγε όλον ότι φεύγει ξανά ο Γκαρσία, αλλά τελικά ήθελε να πάει κάπου και να κοιμηθεί πιο ήρεμα. Λέει, δεν μπορώ, πολύ φασαρία. Είχαμε κάτι φωνές, κάτι σκηνικά, τώρα δεν είναι τώρα να τα πιάσουμε. Τέλος πάντων, ωραία είναι. Η δεύτερη εβδομάδα δεν είναι πολύ ωραία όμως, για να πάμε στην ουσία. Ναι. Η πρώτη εβδομάδα η μοναδική σκιά ήταν ο τραυματισμός του Λίρα, ευτυχώς αποδείχθηκε επιπόλαιος. Τρεις μέρες έμεινε εκτός ο καβαλιό της ΠΑΚ, επέστρεψε μια χαρά. Αλλά
η δεύτερη εβδομάδα με την πίεση που άσκησε ο Τσόλακ για να φύγει, την πίεση που άσκησε η Ρέντζερ στον Πάου για να φύγει, το όχι θα μείνεις γιατί δεν έχουμε άλλον να φύγεις εσύ, το δραματισμό του Ολιβέρα στις αρχές της εβδομάδας, που αρχικά με τις εξετάσεις που έγιναν εδώ σε ένα νοσοκομείο κοντά στο Άπελτον δεν φάνηκε τίποτα. Ναι, αυτό η πώληση του Τσόλακ. Ναι. Και τις άλλες εξετάσεις που έκανε εκθέσει ο Ολιβέρα, πήγανε μαζί με τον Ομάρ Αλκαντουρί, να δείχνουν σπάσιμο στα πλευρά. Δηλαδή, πού να το πεις και ποιος να την πιστέψει. Ράγισμα, ναι. Εγώ ξέρω κάταγμα. Τώρα ράγισμα, κάταγμα, το θέμα είναι να μείνει έξω ένα μήνα. Ένα μήνα. Ο Πορτογάλος, η καλύτερη. Ένα μήνα. Ένα μήνα, ναι. Μα θέλει ακινησία, θέλει. Το πλευρό για να κολλήσει και να κολλήσει σωστά, για να μην το κουβαλάς μια ζωή, θέλει ακινησία. Δεν κάνεις τίποτα. Όχι τώρα να μπεις στο χορτάρι, να τρέχεις, να σπρώχνεσαι, να κάνεις κινήσεις απότομες. Ένα μήνα. Εγώ για λιγότερο άκουσα ή διάλεξα. Όχι, όχι. Ένα μήνα. 3 με 4 εβδομάδες. Και αυτό το παιδί, ρε παιδί. Δεν υπάρχει Ολιβέρα. Πάνω που πάει να ησυχάσει, να ξαναβρει τον εαυτό του, να σκίζει τα δίχτυα, γιατί είναι τέτοιας ποιότητας παίκτης. Παιχταράς είναι, ρε φίλε. Δεν τον αφήνει. Πέρα από το ότι συζητάμε τώρα τι γίνεται, εντάξει, τώρα είναι και κατεμιά για τον ίδιο. Πέρα από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Είναι κατεμιά. Μα και για τον ΠΑΟΚ είναι κατεμιά, και για τον Λουτσέσκου, για όλο τον οργανισμό. Ναι. Γιατί όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο Λουτσέσκου λέει ότι αυτό είναι επιθετικός μου. Έχει όλα όσα θέλω στο παιχνίδι μου. Δηλαδή, κάναμε και μια πλάκα στο Λουτσέσκου. Πλάκα. Δεν είναι και από για πολύ πλάκα. Τι είπαμε χιουμοριστικά, ότι πάνε πάρει τον Μπρίγκοβιτς να τελειώνουμε, και είπε ότι έτσι όπως είναι η ομάδα δομημένη, δεν θα είναι ο Πρίγκοβιτς ο ίδιος με το Πρίγκοβιτς τη σεζόν που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και την προηγούμενη. Δηλαδή. Τώρα θέλει ο Ολιβέιρα. Ένα πιο κινητικό, πιο ομαδικό ποδοσφαιριστή. Θέλει αυτό το στυλ του επιθετικού. Όπως είναι ο Ολιβέιρα. Αλλά ο Ολιβέιρα θέλει. Ο Ολιβέιρα δεν βλέπει. Πέρσι όλη χρονιά ουσιαστικά δεν πρόσφερε τίποτα ο Ολιβέιρα, χωρίς να φταίει. Ένα γκολ πολύτιμο μεν, αλλά ένα γκολ στο Δουβλίνο, αρχές Αυγούστου, και μετά μπήκε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, που ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τον χάρηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο, που έβγαλε την εκπληκτική παλιά στον Τσόλακ για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Ναι, 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 ναι. Και πάνω που λες ότι δεν είναι καλά ο Ολιβέιρα, άντε να πετύχει ένα-δύο γκολ με τη Λεύσκη να πάρει τα πάνω του, 3 με 4 εβδομάδες έξω. Και ο ΠΑΟΚ σε αναστάτωση, γιατί Τσόλακ δεν υπάρχει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι εάν ο ΠΑΟΚ μάθαινε τη Δευτέρα ή την Τρίτη ότι έχει ράγισμα πλευρών ο Ολιβέιρα, δεν θα έφευγε ο Τσόλακ. Αλλά έπεισε ο ΠΑΟΚ πάνω στην κέντα τώρα. Δηλαδή από τις εξετάσεις της πρώτης να μην φανεί τίποτα. Δεν φάνηκε τίποτα. Και με αυτόν τον πόνο. Δεν φάνηκε, όχι, δεν φάνηκε. Δεν φάνηκε. Και από τον πόνο του παίχτη οδηγήθηκε η ομάδα να ξανακάνουν εξετάσεις πιο εξονυχιστικές και να προκύψει αυτό το πράγμα. Η ζημιά. Δηλαδή τώρα πράγματα που. Εντάξει. Μου είπε ο Μιχάλης πριν, εγώ δεν το θυμόμουν, ο Μιχάλης ο Τσόχος, ότι το είχε ξαναπάθει αυτό πριν από 3-4 χρόνια ο Ολιβέιρα, και ήξερε, λέει. Πλευρά. Ναι, πλευρά. Την είχε μυριστεί, λέει, τη δουλειά, γι' αυτό και πρόσχε πάρα πολύ, και γι' αυτό ίσως και κάναν και κάποιες παραπάνω εξετάσεις, γιατί συνέχισε να πονάει, και προφανώς επειδή το είχε ξαναπάθει, φοβότανε ότι ήταν κάτι τέτοιο. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει στους πρώτους 2 τελικούς χωρίς τον καλύτερο επιθετικό και τον μοναδικό επιθετικό. Εδώ σε θέλω. Τώρα που μιλάμε, γιατί από Τετάρτη, αν όλα πάνε καλά, που θα πάνε, θέλω να πιστεύω, αυτό πιστεύει και ο Λουτσέσκου, θα είναι στην προπόνηση ο Μπράντον Τόμας. Και θα είναι και ο Κούτσιας από σήμερα το απόγευμα. Ήδη έχει φύγει άνθρωπος ο ΠΑΟΚ για το Τίσελτο, θα το παραλάβει. Ευτυχώς βγήκε το τεστ κορονοϊού αρνητικό, δηλαδή μόνο αυτό έλειπε στον ΠΑΟΚ. Άρα το απόγευμα θα είναι εδώ ο Κούτσιας, και αύριο θα παίξει και το τελικό με τη Σταντάρ. Και νομίζω ότι είναι η ευκαιρία του μικρού και να αποδείξει την αξία του και να δώσει απαντήσεις στο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν κρύβει ότι δεν τρελαίνεται για τον Κούτσια. Ναι, όταν λες δεν κρύβει, δηλαδή. Γιατί δεν το κρύβει, το λέει. Δηλαδή, αν το ρωτήσεις, αν το πετύχεις στον δρόμο και το πεις τι γίνεται κόσμο με τον Κούτσια, θα σου πει την άποψή του.
το έχουμε αναλύσει και μαζί την εβδομάδα, ότι θεωρεί ο Λουτσέσκο ότι πρέπει να οριμάσει περισσότερο, πρέπει να ακούει περισσότερο, πρέπει να κάνει 2-3 πράγματα στο χορτάρι περισσότερο, να μην κοιτάει μόνο την πάρτι του. Και θυμάσαι που είχαμε κάνει την κουβέντα μαζί και σου είχα πει, βάζω στην υποσημείωση ότι αυτά λέει ο Λουτσέσκο. Ναι. Αν έχω 15 μέρες στο Κούτσια στην Ολλανδία, θα σου έλεγα έχει δίκιο ο Λουτσέσκο ή έχει άδικο ο Λουτσέσκο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν καταγράφουμε την άποψη του προπονητή, που σε κάθε ομάδα αυτός κάνει το κουμάντο, και καλείται τώρα ο Κούτσιας να δώσει απαντήσεις. Ή αν θέλεις πιο έτσι ευγενικά, να πάρει την ευκαιρία του. Έχει μια ευκαιρία να μπει και να αρχίσει να βάζει κόλ. Και όταν γυρίσει ο Ολιβέρα, να θεωρείται ο Κούτσιας κομμάτι της ομάδας και όχι να θεωρείται τρίτος πίσω από Ολιβέρα και Μπράτον Τόμας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο Τζόλης πώς έμπηκε στο προσκήνιο. Μην μου πει κάποιος ότι ήταν στο πρόγραμμα του Αμπέλ Φερέιρα. Είχε ξεμείνει απολύσεις. Έριξε μέσα Μιχαηλίδη και Πέστο και Τζόλη. Και ο Τζόλης είχε άστρο. Φωτεινό κιόλας. Να θυμηθούμε πώς μπήκε στην εξίσωση του ΠΑΟΚ ο Σταφυλίδης. Κόντρα σε αυτά που λένε ότι ο Μπόλον έβγαλε το Σταφυλίδη. Ποιον έβγαλε το Σταφυλίδη. Είχε ξεμείνει από Μπάκο Μπόλονι και έριξε στη μάχη στο Λονδίνο με την Τότεναμ τον Σταφυλίδη. Ο Γιαννούλης μπήκε στην εξίσωση γιατί τραυματίστηκε σοβαρά ο Βιερίνια. Κάπως έτσι ξεκινάνε οι μικροί. Κάπως έτσι ξεκινάνε. Και μακάρι να ξεκινήσει έτσι και ο Κούτσε. Τώρα είναι η ευκαιρία του. Εκτός αν είναι απογοητευμένος και δεν θέλει καθόλου. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Κούτσε. Εγώ αν ήμουν θα ήμουν πεισμωμένος. Ότι τώρα με χρειάζεται η ομάδα, τώρα έχω την ευκαιρία μου, τώρα θα αποδείξω ότι κακώς πέρσι δεν πήρα 15 παιχνίδια. Του Κούτσια και όλα η ιστορία με το συμβόλαιο και τα λοιπά, με τον χρόνο συμμετοχής από πέρυσι, με κάποια λεφτά. Είχε. Έχει ρήτρα. Αυτά είναι και θέμα του. Έχει ρήτρα, δηλαδή μην διαβάσουμε σε καμιά 5 μέρες, 3-4 μέρες ότι τον θέλει. Γιατί τώρα θα διαβάσουν όλοι πάλι το όνομά του ότι εσπεσμένα πάει στην προετοιμασία του ΠΑΟ και δεν έχει άλλον ΠΑΟ και θα βάλει αυτόν. Μην ακούσουμε, ξέρω, καμιά ιταλική ομάδα. Έχει ρήτρα αυτός. Έχει, ναι, έχει. Έχει και δεν νομίζω. Και από ό,τι θυμάμαι δεν είναι και πολύ υψηλή. Αλλά και οι ξένοι, ξέρεις, θέλουν τους παίκτες να παίζουν. Δηλαδή επειδή έχουμε την ευκαιρία με έναν κορυφαίο σκάουτερ, τον Πότο, που αυτή είναι η δουλειά του, τώρα γίνεται αθλητικός διευθυντής, ο άνθρωπος ήταν σκάουτερ και είναι σκάουτερ κατά βάθος. Αλλά κάνουμε ενδιαφέρουσες κουβέντες για το πώς βλέπουν στο εξωτερικό οι μεγάλες ομάδες, τις άλλες ομάδες, το ρόστερ, πώς διαλέγουν οι πιτσιρικάδες. Είναι μια επιστήμη θα λέγαμε. Αυτό που βλέπει ο ξένος σκάουτερ είναι ένα παιδί 18-19 εάν παίζει. Γι' αυτό και ο Τζόλης έκανε το ξεπέταγμα όταν άρχισε να παίζει την πρώτη ομάδα. Γι' αυτό και ο Γιαννούλης όταν άρχισε να παίζει πήρε ο ΠΑΟΚ πόσα εκατομμύρια. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ ευελπιστήστε σύντομο χρονικό διάστημα να αρχίσει να παίζει ο Κουλιαράκης, να αρχίσει να τραβάει ενδιαφέρον και ο Κουλιαράκης. Βέβαια, ο Κούτσιας επειδή είναι ένα αυθεντικό ταλέντο, κατάφερε ας πούμε τώρα και πρόσφατα με τις εμφανίσεις του και τα γκολ στους μεσογειακούς αγώνες πάλι να μπει το όνομά του στα ψηλά των ομάδων. Δηλαδή αυτό το λέω με τα βεβαιότητας, γυάλισε σε πολλούς σκάουτερ ομάδων που είδαν τα παιχνίδια αυτά τα τελευταία της εθνικής μας. Ναι, γι' αυτό λέω. Είναι λογικό. Δηλαδή μη δούμε κανένα τέτοιο. Με τη ρήτρα. Άμα το δούμε Γιώργο το είδαμε. Τι να κάνουμε. Όχι γίνονται, ναι γίνονται. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει τον Κούτσια για να τον βοηθήσει στα μάτια με τη Λεύσκη. Και βλέπουμε. Δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Λουτσέσκου. Ο οποίος χωρίς να έχει τον Κούτσια και χωρίς να έχει δει τον Μπράτον Τόμας από κοντά, δεν θα σου πει στο μάτι με τη Λεύσκη θα βάλω βασικό τον Κούτσια ή τον Μπράτον και θα βάλω αλλαγή τον άλλον. Περιμένει να δει και Κούτσια από σήμερα το απόγευμα να δει και. Κάτι λίγο να μαγειρευτώ γιατί εδώ η παρέα είναι πολύ χαροπή, δύο Ολλανδών. Λοιπόν, οπότε περιμένει ο Λουτσέσκο. Όπως περιμένει και άλλα πράγματα, δεν το συζητάω. Αλλά αυτό που καίει τώρα είναι τι θα γίνει με την επίθεση. Αλλά εντάξει, είναι τώρα για μήνυ σειρά τριών επεισοδίων τώρα αυτή η εβδομάδα. Με Τζόλακ. Ασκήσεις στο Netflix. Με Ολιβέιρα, με τις εξετάσεις, δηλαδή.
κάνει σίγουρα ένα επεισόδιο με το θέμα της, της Rangers και πώς πίεζε ο Τσόλακ στο ξενοδοχείο μιλώντας με Λουτσέσκου, με Μπότο. Παιδιά, θέλω να φύγω, αφήστε με. Ένα επεισόδιο είναι αυτό. Κάνεις και ένα επεισόδιο με δραματισμό του Ολιβέιρα, βάζεις μέσα και εξετάσεις σε νοσοκομείο, λίγο το κάνεις δραματικό με μουσική, πάμε στο νοσοκομείο. Ναι. Και ένα επεισόδιο με το ταξίδι του Τσόλακ στην Γλασκόβη και το άσχημα νέα για τον Ολιβέιρα και κάνεις μια ωραία σειρά τριών επεισοδίων. Το κερασάκι. Πώς ήταν παλιά η εντατική. Το κερασάκι δεν μου βάλες. Δεν μου βάλες το κερασάκι. Που αποφάσισε. Το κερασάκι που είναι. Εγώ ο προπονητής. Αποφασίζω στο επόμενο φιλικό να βάλω επιθετικό, να βάλω center for τον Καντουρί. Και το παθαίνει θλάση. Α, καλά, εντάξει, άστον. Επειδή καταλαβαίνω ότι και σιγά σιγά και ο προπονητής έχει χάσει κάθε ελπίδα για τον Καντουρί. Γι' αυτό και εγώ δεν. Άρχισε ο χαμός και εδώ στο κέντρο να πω στον κόσμο. Τώρα το βλέπω εδώ, ήρθε από Ανατολικά, ήρθε ναι. Και στο κέντρο ο χαμός. Πολύ βροχή. Για πες. Επειδή και ο προπονητής αρχίζει να χάνει και τις τελευταίες του ελπίδες. Και αυτό δεν είναι εικασία, είναι γεγονός. Γι' αυτό και εγώ που έτσι κι αλλιώς δεν είχα αγάπη για τον Καντουρί ποδοσφαιρικά, σιγά σιγά τον ξεχνάω. Τον θυμήθηκα με τον Κώστα Βασιλόπουλο και είπα ότι σε μια μέρα ουσιαστικά έχασε ο Λουτσέσκου τους δύο από τους τέσσερις παίκτες που θα έβαζε στην επίθεση στις 21 Ιουλίου. Γιατί θα έπαιζε ο Καντουρί. Δεν το συζητάω, δηλαδή με κλειστά μάτια θα έπαιζε βασικός. Και ο Ολιβέιρα φυσικά και οι δύο είναι ο... Και φυσικά θα μπορούσαμε να βάλουμε στην ωραία αυτή σειρά που θα φτιάχναμε Γιώργο οι δυο μας. Ναι. Τον Γιώργο Κούτσια στην πρώτη μέρα των διακοπών του στη Χαλκιδική να χτυπάει το τηλέφωνο για να του λέει ο Κρίσου Καρυπίδης τι γίνεται καλά, μια χαρά. Να. Μόλις απέναντι την πετσέτα. Ωραία, μάζεσαι όπως είναι. Μάζεσαι όπως είναι. Σου βγάλαμε ήδη εισιτήριο, ανεβαίνει στην Ολλανδία. Άλλο φοβερό κι αυτό. Πρώτη μέρα διακοπών. Πρώτη μέρα διακοπών. Ναι, φοβερό το φοβερό είναι. Κοίταξε να ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, πάει και έρχεται τώρα. Δηλαδή σήμερα είναι Πέμπτη. Ας πούμε θα έρθει μέχρι το βράδυ προφανώς από ό,τι λες ο Κούτσιας. Και μέχρι το μεσημέρι εδώ θα είναι. Θα μείνει μία μέρα, ας πούμε, είναι και το φιλικό. Και την άλλη μέρα θα γυρίσει. Ναι. Πάω και εσύ. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Απλώς στον Πάο συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι σε άλλες ομάδες ή αν θέλεις στο ΠΑΟΚ βγαίνουν πιο εύκολα σε σχέση με άλλες ομάδες. Ναι. Γιατί είναι η αλήθεια και αυτό, ότι στο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ούτε φρένο, ούτε διρεκτίβα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Κάτσε, θα το πω και live εδώ. Έλα κλείς το παράθυρο εδώ γιατί γίνεται χαμός. Ορθάνυχτα εγώ τα πάντα και... Λοιπόν, εδώ γίνεται αυτός ο χαμός στο ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ταραντίνο δήλωσε ότι είναι μεγάλος φαν της Πέπα το γουρουνάκι. Όλα γίνονται πλέον. Και ο Κούτσιας που απλώνει την πετσέτα του και τον παίρνει τηλέφωνο να μάζει στην κέλα στην Ολλανδία. Φοβερά πράγματα. Εντάξει, άμα πάει κάτι στραβά. Άλλος λέει, κοίταξε. Μετά είναι ντόμινο. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Υπάρχει η άποψη ότι η πολλή κρίνια φέρνει και αυτό το αποτέλεσμα. Άλλος το λέει κάρμα, άλλος το λέει κακοτυχία. Έχει βάλει και πάω λίγο το χεράκι του. Βέβαια. Σε όλο αυτό. Δηλαδή, γενικώς στη ζωή μας, δεν είναι και το πιο σωστό να τα ρίχνουμε όλα στην ατυχία. Παίζει ρόλο η τύχη στη ζωή μας. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν τυχεροί, υπάρχουν και άτυχοι. Αλλά αν αρχίζεις να κλαίγεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Την πρώτη, δεύτερη, πέμπτη αναποδιά ότι δεν με θέλει ο Θεός και τι είναι αυτό με μένα και δεν μου πάει τίποτα, δεν πρόκειται να δεις καλό στη ζωή σου ποτέ, Γιώργο. Αν το δεις μυρολατρικά. Αλλά έχει βάλει και ο ΠΑΟΚ το χεράκι. Δηλαδή, εάν υπήρχε εδώ ο Νάρεϊ, εάν υπήρχε εδώ ο Μπράντον Τόμας, και αν ο ΠΑΟΚ είχε ακόμα ένα επιθετικό που θα μπορούσε να έχει, θα λέγαμε ότι είναι τεράστιο κλείσμα. Η απουσία Ολιβέιρα, αλλά υπάρχει ο Νάρε που μπορεί να παίξει επιθετικός, υπάρχει ο Ζαγόρας, υπάρχει ναι. Ο Σέργιος, εντάξει. Τώρα που είπες Ολιβέιρα, αν κάτσε λίγο να ανοίξω μια παρεντεσούλα. Τώρα που είπες Ολιβέιρα, ο Ολιβέιρα που έπαιζε στον ΠΑΟΚ δανεικός και γύρισε Πόρτο κτλ. Με 3 εκατομμύρια που πάει η Τουρκία. Μάλλον πάει στην Τουρκία, ναι, στην Γαλατά. Με 3 εκατομμύρια. Λίγα μου φαίνονται και αυτό. Προκύπτει. Εντάξει. Έχουν πέσει και τιμές γενικότερα. Τα τρία δίνει η Γαλατά
στην Πόρτο για να τον πάρει. Πού τα δίνει, από σε ποιο ναι, ναι. Στην Πόρτο. Στην Πόρτο τα δίνει. Νομίζω θα νικώσει επίσης στη Ρώμα. Ναι. Και δεν νομίζω να, άμα ήταν διαφορετική κατάσταση στον ΠΑΟΚ, να πήγαινε στη Γαλατά ο Ολιβέρα. Τον είχε πάρει ήδη. Θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ τη σεζόν 18-19, δηλαδή που τώρα, ο Ιβάν Σαββίδης έδινε τα εκατομμύρια απλόχερα. Στον ΠΑΟΚ τη σεζόν 22-23 δεν θα ερχότανε. Θα ερχότανε μόνο εάν είχαμε 31 Αυγούστου, δεν είχε ομάδα και έλεγε ο ΠΑΟΚ, έλα εδώ, δανεικός, καλύπτουν το συμβόλαιό σου, να καλύψει και λίγο η Πόρτο, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά στον ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν με το προγραμματισμό που υπάρχει και ενώ είμαστε 8 Ιουλίου, δεν θα ερχόταν με τίποτα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και γι' αυτό λέμε ότι περιμένει ο Μπότο το φινάλε των μεταγραφών, έχοντας καλή εικόνα της αγοράς, αυτό είναι αλήθεια και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, να δει παίκτες που έχουν ξεμείνει πρώτης γραμμής, παίκτες που δεν τους υπολογίζουν οι ομάδες τους, παίκτες που απογοητεύτηκαν από Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία και βάζουν στο κάδρο και την Ελλάδα. Μήπως μπορέσει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου να πάρει δύο παίκτες πρώτης γραμμής. Αλλά τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχει ο Μπίσες, βάλω, τι να λέμε. Ναι, σήμερα δεν σε ρώτησα για τον Μπίσε, για τον Diego αυτό. Δεν υπάρχει ο Μπίσε. Να τον πάρω τηλέφωνο να τον ρωτήσω τι καιρό κάνει στο Άμστερνταμ ή γύρισε ή έφυγε. Ίδιος με εδώ θα είναι, ίδιος με εδώ θα είναι, δεν θα έχει διαφορά. Το εξήγησε πολύ καλά ο Κώστας νωρίτερα. Υπάρχει θέμα γιατί ο Μπίσε αξιώνει 25.000 ευρώ να τα πληρώσει ο ΠΑΟ για να τα πάρει ο μάνατζερ. Και ο ΠΑΟΚ του λέει, φίλε, δεν έχουμε τώρα, δεν είναι μεταγραφή καινούργια. Παίκτης μας είσαι. Δώσε τα εσύ. 25. Μεταξύ άλλων. Τι λένε. 25.000 ευρώ. Αυτό είναι το νούμερο. Μάλιστα. Εδώ ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο τώρα. Δεν μιλάμε για μεταγραφή. Εντάξει, μιλάμε για μια ανανέωση συμβολέου ενός ποδοσφαιριστή που είναι στην ομάδα 6 χρόνια. Εντάξει. Και στο φινάλε, αν θέλει, θα δώσω πίσω σπαρ. Εγώ με το ΠΑΟΚ είμαι εδώ. Ναι, φίλε. Γιατί και, και το νούμερο είναι κωμικό αυτή τη στιγμή. Ο Πίσε ξεκίνησε τις κουβέντες για το μισθό του από τις 500.000 ευρώ. Κάτσε ρε Πίσε. Δηλαδή 5 χρόνια είσαι στους 800.000. Δεν μπορείτε να βρεις στην αγορά καμία πρόταση, λέω εγώ, πάνω από 105.000 ευρώ. Καμία, καμία. Το υπογράφω. Πάνε στην Τεχάνκ. Θα σου δώσει 100.000 ευρώ. Μη μου θέλεις 500.000 και 25 για το μάνατζερ, δηλαδή εντάξει. Με τον ΠΑΟΚ είμαι 100%. Απλώς δεν είμαι με τον ΠΑΟΚ στην συμπεριφορά του ΠΑΟΚ να αφήνει γενικότερα πράγματα να σέρνονται. Εκεί είναι πάντα εμένα η ένστασή μου. Δηλαδή, Γκέκο, αυτή είναι η πρότασή μας. Έχεις 3 μέρες να μας απαντήσεις. Ναι. Και περιμένουμε, σ' αγαπάμε, έλα. Δεν θέλεις, σου κουράζεις, περιμένεις κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, θα βρούμε άλλο. Τι να κάνουμε. Είναι σκληρός ο χώρος του ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο διαλλακτικός, λίγο πιο συναισθηματικός. Απ' τη μία και προπονητής θέλει τον Πίσεσβαρ. Ναι, αλλά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ τώρα να χορεύει στους ρυθμούς του Πίσεσβαρ, όσο και αν είναι τεράστια η προσφορά του στην ομάδα. Και ο Πίσεσβαρ παραμένει στο Άμστερνταμ. Και όσο περνάνε οι μέρες, εγώ αρχίζω και αμφιβάλλω για το αν θα τον δούμε με την πλευρά του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ίσως φτάσει ο κόμπος το κτένι και μειώσει και ο Πίσεσβαρ τις απαιτήσεις και πήγε ο Λουτσέσκου. Παιδιά στον φέρουμε γιατί δεν έχουμε άλλο δεκάρι, γιατί θέλει να πάρει δεκάρι ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να πάρει δεκάρι τώρα. Ανεξάρτητα του τι θα γίνει με το πίσω Βαρτέλη, δεκάρι προπονητής. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Ευχαριστούμε, Στέργιο. Και εγώ. Να είσαι καλά.